Όμορφοι και ωραίοι. Εγώ είμαι εδώ ανάμεσα σε δύο όμορφους και ωραίους. Έναν από την Αφρική. το λύκο, ο οποίος μάλλον έχει ρίζες. Τώρα τελευταία έχει γίνει στη μόδα ο έλεγχος του DNA, έτσι. Που στέλνει το σάλιο σου. Στέλνει το σάλιο, έτσι. Εσύ θα σου βρουν σίγουρα κάπου Αίγυπτο. Όχι Νιγηρία, Αίγυπτο. Αμάν. Δεν είμαι έτσι κανονικά. Λίγο μαυρίσαμε λίγο τον ήλιο. Το παιδί. Μέξικο, Βραζιλία. Και να θυμηθείτε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Να, η Μαντό. Η Μαντό εδώ πέρα έχει καντεμιά. Σου λέει: θα πάω εκεί πέρα με αυτόν, εκεί πέρα. Είχαμε βρεθεί εκεί. Και εκεί που τα πράγματα ήταν όλα άσχημα, και τι θα τραβήξουμε όλα λάθος. Μένει έγκυος. Ναι. Αυτά γίνονται ακόμα και σε ένα δευτερόλεπτο, όπως καταλάβατε. Έτσι. Και μετά γίναμε και φίλοι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και πώς πέρασε, Μαντό μου, τελικά. Πέρασα τέλεια, φανταστικά μαζί σου. Το έχω ξαναπεί, το λέω κι άλλη φορά. Ξαναπείς. Ότι σε αγαπάω πολύ, σε έχω αγαπήσει πολύ. Δεν περίμενα να είσαι τόσο γαλιστικός και γατώνει και γλυκούλης και πραγματικά εγώ σου λέω ότι όπου σε δω έξω θα πέσω στην αγκαλιά σου, θα σε βουτήξω πραγματικά και θα αρχίσω να σε φιλάω γιατί σε θεωρώ πλέον φιλαράκι μου. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με το καλό το αγοροκόριτσο. Ευχαριστώ. Το αγοροκόριτσο. Λοιπόν, η μαμά πρέπει να είναι η πρώτη που θα έχει δίκιο, όχι ο μπαμπάς. Άρα να σου βγει αυτό που θες εσύ. Εντάξει. Εσύ που μας ήρθες στη μέση κατά λάθος, έπαιρνα τον Γεωργιάδη τηλέφωνο και του έλεγα ποιον να πάρω στην εκπομπή. 500 χρόνια φίλοι, έτσι, δουλεύαμε μαζί. Ποιον να πάρω στην εκπομπή. Αυτόν, όχι εκείνη. Έλεγα και ιδέες, Γιάννη. Έλεγα και ιδέες. Να πάρεις τη Μαρία την Πενταγιώτησα, να πάρεις όχι τη Μπουμπουλίνα, να πάρεις τον Γιώργο, να πάρεις τον Μίτσο. Και τελικά μια μέρα ήρθε εδώ. Και μου κόλλησε. Μας κόλλησε με τον καλύτερο τρόπο. Έκατσε. Διότι μας έφερε και πληροφορίες, δηλαδή. Διότι παριστάνετε εσείς όλοι ότι είστε σοβαροί, οι πιο πολλοί. Και μόλις. Και εγώ σοβαρός άνθρωπος είμαι, δεν είχα σχέση με όλα αυτά που ασχολούνται τόσο εδώ πέρα. Η άλλη είναι σοβαρή κοπέλα. Και όταν πάω έξω, μετά την εκπομπή, αυτό που με ρωτάνε όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, γιατροί, δικηγόροι, είναι τα κουτσομπολιά. Εμένα να δεις. Άρα παντού κολλάει ο Γεωργιάδης, σε όλες τις τάξεις και σε όλους. Ο Γεωργιάδης ξέρει και γράμματα. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, Πέτρο μου, γιατί μου έδωσες την πρώτη ευκαιρία πριν από αρκετά χρόνια στα περιοδικά και τώρα πρέπει να το πω, και δεν το λέω έτσι, αλήθεια το εννοώ, ότι ήταν η πιο όμορφη τηλεοπτική εμπειρία που είχα μέχρι σήμερα δίπλα σου. Θέλω να το πω. Παίρναγες καλά, διασκέδαζες. Ναι. Okay, αυτό εμείς διασκεδάσαμε, τώρα διασκεδάσατε κι εσείς, δεν ξέρω. Να είχαμε και μια πιο ωραία εκπομπή, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα όλοι μαζί. Όχι, έπρεπε να δικολογήσουμε τον τίτλο της, Πέτρο μου. Έπρεπε, λοιπόν, έχουμε και ένα τίτλο. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ζούμε 9 χρόνια καντεμιάς. 10 χρόνια καντεμιάς. Δηλαδή είναι ένας λαός ο οποίος έχει ζαλιστεί. Πρέπει να βρει συνέχεια ευκαιρίες να ξεκολλάσει από την καντεμιά. Δηλαδή, ας πούμε, είναι μια περίοδος στην οποία το καλοκαίρι σου δίνει καλύτερη, οι ενδορφίνες λειτουργούν διαφορετικά. Είναι αυτή της εφορίας οι ορμόνες. Εσύ τις έχεις πολύ, αλλά κάνουν και κολοτούμπες. Ναι, πάνε μια έτσι, μια κοκορέτσι. Λοιπόν, ο ήλιος φέρνει χαρά. Να καταλάβεις τώρα, σε έρθει να ζεις στη Φιλανδία, όπου κάθε μέρα θα έχεις συννεφιά. Χάλια. Και να έχεις και την κρίση. Και να είσαι και άφραγκος. Και να μην έχεις θάλασσα. Και να πρέπει να πας 50.000 χιλιόμετρα για να κάνεις μπάνιο. Όχι. Εμείς και τα δίπλα να πάμε, πέφτουμε μέσα. Άρα, διώχνουμε από δίπλα μας όποιον είναι εγκατέμις. Ναι. Όποιος το χαμογελάει, όποιος λέει το πρόβλημα αυτό, εκείνο είναι στραβό, εκείνο είναι στραβό. Για 1,5 μήνα, για 1,5 μήνα. Μακριά οι τοξικοί άνθρωποι. Μακριά οι τοξικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι βγάλα από το μυαλό ότι όλα θα κρυφθούν μέσα στον Αύγουστο. Δεν κρίνεται τίποτα μέσα στον Αύγουστο. Στον Αύγουστο, όπως ακριβώς συνέβη στην κυρία Μαντό, μπορεί να σε συμβεί το καλύτερότερο. Το χειροτερότερο έρχεται σε μία ώρα. Το καλύτερότερο έρχεται και αυτό σε μία ώρα. Σωστά. Πολύ διότι όπως έλεγε κάποτε ένας φιλόσοφος σε κάτι περιοδικά, η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή. Οπότε πρέπει να αντισταθούμε. Κοίτα, η αγαπημένη μου φράση. Έτσι κλείνω κάθε μέρα την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Σοβαρά μιλάς. Μα την Παναγία. Αυτό το ξαναπεί μωρέ. Αυτό κάποτε με κατηγορήσαν ότι κατέστρεψε το λαό επειδή είπα η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Ναι, καλά. Καλά. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλου του ανθρώπου που μα βοήθησαν όλο αυτόν τον καιρό. Πρώτα τον Άρη το Λιχναρά, το σκηνοθέτη που τον είχα και στο πρωινό παλιά και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο. Και πάντα με καλή διάθεση. Θέλω να ευχαριστήσω την Κάση Φιλιππιτζή που έκανε την συνταξία και μου ζάλιζε τον έρωτα. Το αυτή εννοώ, γιατί έχω έναν έρωτα με το αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μπάρο εδώ που είναι floor manager. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη. Την κυρία Ελένη, η οποία με βοηθούσε στην κουζίνα και μου τα έφτιαχνε όλα πριν. Μπαμ, 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 μέσα σε δευτερόλεπτα τα έκανε. Ξεχνάγαμε για τίποτα καμιά φορά, αλλά όλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του τεχνικού. Τον Μπάνο από την παραγωγή, ο οποίο τα έκανε όλα θηρίο. Θηρίο ο Πανούλης και όλα τα παιδιά της τεχνικής ομάδας, τους πάντες, οι οποίοι κάνανε τη δουλειά καλύτερα,
τη Μάτζη, τον Κώστα. Στο μοντάζ. Τη Μητώ, τη Μαρία, τον Μάνο. Τον Μπέζα, μην χάσουμε τον Μπέζα. Μην χάσουμε τον Μπέζα. Μην χάσουμε τον Μπέζα. Καταλαβαίνετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και δεν θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Το ανακοινώνουμε από τώρα. Την ελπίδα θα με ευχαριστήσω. Τι να ευχαριστήσουμε. Πείτε, παιδιά, γιατί ξεχνάω τώρα τα. Να, δείξτε αυτού εδώ. Ναι. Γιατί με αυτού εδώ πέρα έλεγα διάφορε χαζομάρε. Να, εδώ είστε. Του κάμεραμέν, του συγγραφεί. Η κάμεραμέν ήταν η Νικολάκη. Νικολάκη. Όλοι λοιπόν, του ανθρώπου που ήταν μαζί μα στην εκπομπή, αλλά δεν ήταν μαζί μα στη συνέχεια.